πάω στο τέλος της εκπομπής. Θα κλείσουμε διαφορετικά. Έχουμε καιρό να τον ακούσουμε. Μας τα φάγει όλα ο κορονοϊός. Αλλά στο SL Press, κοιτώντας, παρατήρησα ότι με αφορμή τον κορονοϊό και τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται παγκόσμια, γεωπολιτικά, δίπλα μας, ο άλλος σε κλειστά σύνορα που τ' άνοιγε για να περάσουν, έχει πάλι, πώς τα έχει καταφέρει, έχει πάλι την άλλη οπτική και τις παρενέργειες παγκοσμίως που αλλάζουν τα πράγματα. Σταύρος Λιγερός. Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα. Λοιπόν, για πες μας για αυτή τη νέα πραγματικότητα αρχικώς, η οποία από ό,τι βλέπω στο site σου μιλάει και για τις γεωπολιτικές, οικονομικές, πολιτιστικές, κοινωνικές απολύξεις. Αυτό είναι. Νομίζω ότι ο καθένας θα κοιτάξει τη ζωή του, πώς δηλαδή έχει αλλάξει τις τελευταίες εβδομάδες. Καταλαβαίνει ότι πρόκειται για κάτι πρωτόγνωρο, πρόκειται για κάτι που αν το έλεγαν πριν από 6 μήνες θα έλεγε ότι είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Και όμως συμβαίνει. Αυτό λοιπόν μπορεί σε ένα επίπεδο οικογενειακό όλοι να το βιώνουμε με τον τρόπο που το βιώνει ο καθένας, ναι. Αλλά δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι αυτό που συμβαίνει στα άτομα δεν αφορά τα σύνολα. Τα συνέπεια είναι δεδομένο ότι έχουμε μπει σε μια νέα περίοδο. Δεν έχει καμία σημασία αν αυτή θα κρατήσει μερικούς μήνες ή περισσότερο, θα το δούμε. Αλλά είναι σίγουρο πως πρόκειται για κάτι διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό και επηρεάζει τους πάντες. Επηρεάζει τα κράτη, τους συσχετισμούς και κυρίως την οικονομία. Να κάνω μια απλή σκέψη που ο κάθε ακροατής μας μπορεί να την καταλάβει. Πόσοι τουρίστες θα έρθουν στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι? Γιατί ακόμα και αν το πικ της επιδημίας είναι ο Απρίλιος, θα έχει μια ουρά. Θα μπει σε μια διαδικασία αποδρομής, η οποία θα κρατήσει όμως κάμποσο καιρό. Πόσοι λοιπόν τουρίστες θα έρθουν? Αυτό δεν σημαίνει ένα καταστροφικό πλήγμα για την οικονομία του νησιού, της Ελλάδος, γιατί το ΑΕΠ της Ελλάδος στηρίζεται λίγο πάνω από το 20% στον τουρισμό. Τώρα αυτό εδώ χτύπησες φλέβα, ιδίως στην Κρήτη, αλλά θέλω να σε ρωτήσω. Δεν είναι μόνο η Κρήτη, είναι πολλά μέρη της Ελλάδας και γενικά είναι όλο το, είναι πάνω από 20%. Σωστά. Η συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ. Γιατί πρέπει να λάβει κανείς και την αλυσίδα. Δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία. Πρέπει να δει την αλυσίδα του τουρισμού. Είναι 280 επαγγέλματα πλάκα-πλάκα. Αλλά, Σταύρο, εγώ θέλω να σε ρωτήσω εξ αρχής. Το είπες ότι έχει αλλάξει τελευταίες εβδομάδες δραστικά η ζωή σε όλη τη Δυτική Ευρώπη. Ωραία. Σε όλη τη Δύση, μάλλον. Το ερώτημα είναι, 2 μήνες πίσω το βλέπαν όλοι στην Κίνα. Είναι μόνο η διαφορά κουλτούρας, όπως λένε κάποιοι? Θες να μου πεις ότι κάποιοι εγκέφαλοι οικονομικής, στρατηγικής ανάλυσης δεν το βλέπαν τι έρχεται και στο δυτικό κόσμο, ή το χάσαν, δεν το υποτίμησαν? Τι συνέβη εδώ? Άκουσε, μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις. Αλλά τα γεγονότα είναι γεγονότα. Παράδειγμα, η Ιταλία, αν δει κανείς, γυρίσει πίσω και δει δημοσιεύματα, η Ιταλία ήταν πολύ υπερκριτική για την Κίνα και θα έλεγα είχε και μια αλαζονική στάση. Τη βλέπουμε που βρίσκεται σήμερα. Έτσι. Είδαμε τη Βρετανία του Τζόνσον να μιλάει για την ανοσία της Αιγέλης, δηλαδή ουσιαστικά για το φυσικό τρόπο υπέρβασης μιας επιδημίας, γιατί πράγματι επιδημίες είχαμε σε όλη την ιστορία. Και κάποια στιγμή άρχισε η επιδημία, έκανε τον κύκλο της και έφευγε. Ήταν ένας φυσικός τρόπος, γιατί έπληκε κάποιους ανθρώπους, κάποιοι πέθαιναν, κάποιοι γλίτωναν. Αυτοί που γλίτωναν αποκτούσαν ουσία. Με αυτόν τον τρόπο όμως, με αυτή τη διαδικασία, ουσιαστικά θα είχαμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Συνήθως ηλικιωμένων, αλλά δεν πάβουν άνθρωποι ηλικιωμένοι, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, κατά συνέπεια λοιπόν, ο σκοπός είναι να καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για να περιοριστεί ο αριθμός των θυμάτων. Και αυτό σημαίνει ότι η επιδημία δεν πρέπει να έχει τη φυσική της εξέλιξη, δηλαδή να εξαπλωθεί με το ρυθμό που θα γινόταν αυτό εάν δεν λαμβανόταν κανένα μέτρο. Εάν τα παιδιά συνέχισαν να πήγαινε σχολείο, εάν ας πούμε η κυκλοφορία ήταν άνετη, τα μαγαζιά ανοιχτά, επιχειρήσεις, δημοσιοπηρεσίες, τα πάντα.
τότε τι θα είχαμε? Θα είχαμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό που θα είχε νοσήσει, που θα είχε κολλήσει, που θα είχε νοσήσει, και ένα πολύ μεγάλο αριθμό που θα χρειαζόταν ιατρική φροντίδα και που δεν θα είχε δυνατότητα να την έχει, γιατί θα μπουκώσει το σύστημα υγείας. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς γιατρός ή δημοσιολόγος ή δικός. Αυτά είναι στοιχειώδη λογικές σκέψεις. Mm. Η προσπάθεια που γίνεται είναι λοιπόν αυτό το πράγμα να το περιορίσουμε στην έντασή του, ίσως απλωθεί λίγο στον χρόνο, για να γλιτώσουμε ζωές. Και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, που έχουν ένα καταλυτικό κόστος, οικονομικό κόστος, έτσι, σε αυτό αποσκοπούν. Ξέρεις, όταν ξεκινάει μια τέτοια επιδημία και μάλιστα από έναν ιό που δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς συμπεριφέρεται, αυτό δεν είναι επιστήμονες, δεν είμαι ειδικός, μιλάω με βάση αυτά τα οποία λένε οι επιστήμονες. Κατά συνέπεια δεν ξέρουν, δεν μπορούν να έχουν ένα καθαρό χάρτη, μια καθαρή εικόνα για το πώς μπορεί. Όταν φτάσουμε με το καλό στο τέλος, να κάνουμε ένα απολογισμό και να πούμε «Α, ήμασταν υπερβολικοί στα μέτρα που λάβαμε». Αυτό δεν σημαίνει ότι κακώς τα λάβαμε. Μπορεί όμως, γιατί μπορεί να κάνουμε απολογισμό και να πούμε «Και λίγα κάναμε». Γιατί ο ιός θα ήταν ακόμα πιο, ας το πούμε έτσι, καταστροφικός. Αυτό είναι λοιπόν... Πρέπει να πούμε είναι ότι οι κυβερνήσεις λίγο αντιδρούν στα τυφλά και καλύτερα να υπεραντιδράσουν παρά να υποαντιδράσουν. Είδαμε τι έγινε στη Βρετανία, η κυβέρνηση Τζόνσον που μπήκε σε μια άλλη λογική που αναγκάστηκε να ανακρούσει πρίμνα και να κάνει αυτό που κάνουν όλες οι άλλες κυβερνήσεις, και μάλιστα με καθυστέρηση που κοστίζει ζωές και που κοστίζει ταλαιπωρία κλπ. Πες μου, σε παρακαλώ, στην οικονομία το έχουμε καταλάβει, βλέπουμε ότι αυτή η νέα πραγματικότητα θα διαμορφώσει και μια νέα κανονικότητα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εκείνο που θέλω να σε ρωτήσω, γιατί έχουμε και το γείτονα, ο οποίος, τώρα το τρελό, χθες έκλεισε τα σύνορα, το τρελό λέω της υπόθεσης, όχι ο ίδιος, Βουλγαρίας, Ελλάδας, ακριβώς εκεί που τ' άνοιγε για να φύγουν οι μετανάστες. Αλλά πες μου, σε παρακαλώ, γεωπολιτικά τι σημαίνει αυτή η ιστορία? Γιατί κάποιοι λένε ότι μπροστά στην καθολική ήττα πια του Ερντογάν, ακόμη και στο θέμα διαχείρισης του κορονοϊού, τώρα είναι που θα ψάξει ένα ξέσπασμα. Δεν αποκλείεται καθόλου. Δεν θέλω να κάνω πρόβλεψη, αλλά ο Ερντογάν έχει φάει δύο ήττες. Η μία ήττα είναι στη Συρία, με το συμβιβασμό που ήταν ετεροβαρύς συμβιβασμός με τον Πούτιν. Η άλλη ήταν στον Εύρο, που πιστεύει ότι με τον ντου που έκαναν, που οργάνωσε το κράτος, το τουρκικό κράτος, θα πλημμύριζε η Βόρειος Ελλάδα με μετανάστες και θα δημιουργούσε και πολιτικές ακόμα αποσταθεροποιήσεις. Και το τρίτο είναι ακριβώς ο τρόπος που χειρίστηκε την υπόθεση του κορονοϊού, ο οποίος είχε όλα τα χαρακτηριστικά ενός αυταρχικού καθεστώτος. Δηλαδή υπάρχει αυτό το οποίο βλέπουμε, δηλαδή είναι ότι εμείς το τουρκικό γονίδιο κορονοϊό δεν φοβάται, ακούγαμε την τηλεόραση. Δηλαδή όχι, είχε ενδιαφέρον ότι δεν το λέει κάποιος, γιατί υπάρχουν διάφοροι σε όλες τις χώρες που λένε ανοησίες, αλλά από κανάλι να λέγεται αυτό και να συγκεντρώνει την επιδοκιμασία δείχνει κάτι, έτσι, δείχνει που βρίσκεται η χώρα αυτή. Και τώρα αναγκάζεται από τη δύναμη των πραγμάτων, των γεγονότων, αρχίζουν οι νεκροί, και μην έχεις καμία αμφιβολία, εγώ στο λέω και σαν πληροφορία, και εγώ είναι νεκροί. Δεν είναι ο αριθμός που εμφανίζεται. Α, ακόμη και εκεί δηλαδή νοθεύει τα στοιχεία. Ναι, βεβαίως. Γιατί εάν θέλεις μπορείς να το κάνεις. Πεθαίνουν για διάφορους λόγους άνθρωποι. Οπότε μπορεί να πεθάνουν από γρήπη, μπορεί να πεθάνουν από άλλα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, το να μεταφέρεις κάποιον από τη μία κατηγορία στην άλλη δεν είναι δύσκολο για ένα αυταρχικό καθεστώς. Σωστά. Πες μου, βλέπεις ανακατατάξεις? Αυτή η ιστορία θέτει και ζητήματα, το ανοίγω λίγο, ως προς το χαρακτήρα που είχε, εσύ το έχεις πει, έπνεε τα λίστια έτσι όπως το γνωρίσαμε, αλλά εδώ αποτελειώνεται
αυτό το μοντέλο παγκοσμιοποίησης ανεξέλεκτης διακίνησης αγαθών, προσώπων, το ένα τ' άλλο, θα υπάρξει στροφή σε αυτό που λέμε πιο κρατικά, εθνικά χαρακτηριστικά και στις οικονομίες και γεωπολιτικά και με τα αγαθά? Γιατί κοίταξε, εσύ σωστά το είπες, εγώ το επαναλάβω για πολλωστή φορά. Είχα εδώ ένα-δύο φίλους, σαν τον καλό μου φίλο το Γιάννη, οι οποίοι έβλεπαν ότι έρχεται οικονομικό τσουνάμι. Τώρα τι θα το πυροκροτούσε? Εδώ το πυροκρότησε την οικονομία ο κορονοϊός. Αλλά θέλω να πεις, αλλάζουν τα πράγματα ή είναι πομφόλιγες αυτά αλλάζουν? Ο Τραμπ μας είπε ότι κάνουμε πόλεμο πια. Ναι, ενώ στην αρχή μιλάγανε για φαντασιώσεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλοι νωρίς ή αργά αναγκάστηκαν κάτω από τη δύναμη των γεγονότων να προσαρμοστούν. Τώρα, κατά τη γνώμη μου είναι πολύ νωρίς να πούμε ότι ο κορονοϊός έπληξε και μάλιστα θανατηφόρα την παγκοσμιοποίηση. Είναι νωρίς. Εγώ προσωπικά δεν θα το δίκαιο. Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι ότι όλες οι νεοφιλελεύθερες ιδεολειψίες για το πώς πρέπει να αποδομήσουμε το κράτος, όλα στους ιδιώτες, είναι κάτι το οποίο πέστει πολύ μεγάλο, καταλυτικό θα έλεγα πείγμα. Θέλω να φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Το έβαλα και σε ένα σχετικό σχόλιο στο SLPS, τα ηχητικά αυτά, τα σύντομα, τα αδίλεπτα. Θυμάσαι πριν από 2-3 χρόνια, 4 πόσο ήταν, που η Τρόικα μας έλεγε ότι είναι τελείως παρανοϊκό και απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει με τα φαρμακεία. Δηλαδή να έχουμε κάθε συνοικία και το φαρμακείο της. Και ότι πρέπει τα φαρμακεία να συγκεντρωθούν στα μεγάλα σούπερ μάρκετ κλπ. Αυτό, εάν είχε εφαρμοστεί, θα βλέπαμε τις συνέπειες. Το συνοικιακό φαρμακείο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο είναι μία, ας το πούμε έτσι, πρωτοβάθμια, δεν θα έλεγα ακριβώς περίθαλψη, είναι και τέτοια. Πάντως μια χαρά το πες. Πυρηνοειδής κυταρική της γειτονιάς. Μια χαρά το πες. Ακριβώς. Δεν θα δώσει μια συμβουλή, θα συστήσει στο γιατρό που είναι εκεί. Αν χρειάζεται, θα πάνε του πάρει την πίεση του άλλου. Αυτό βλέπουμε πώς βοηθάει σήμερα σε συνθήκες πανδημίας. Το βλέπουμε. Λοιπόν, προσπαθώ να πω ότι αυτή η ιδεολειπτική που μας πλημμύρισαν με αυθεντία τον δημόσιο βίο και θέλανε να μας βάλουν στο κρεβάτι του, στην κλίνη του προκρούστη, δεν είχαν διανοηθεί ότι δεν υπάρχει μόνο καλοκαίρι και άνοιξη, υπάρχει και χειμώνα. Δηλαδή υπάρχουν και έκτακτες συνθήκες, υπάρχουν καταστάσεις όπως είναι αυτή. Όπως είναι αυτή, πριν από 100 ακριβώς χρόνια, δεν μιλάω πριν από 500, είχαμε την Ισπανική γρήπη που κόστησε 40-50 εκατομμύρια ζωές. Έτσι. Δεν ήμασταν τότε, ας πούμε, σε πρωτόγονη κατάσταση. Ήταν η βιομηχανική επανάσταση, υπήρχαν. Δεν λέω ότι είχαμε τα μέσα που έχουμε σήμερα. Λέω απλώς ότι οι συνθήκες, ας πούμε, δεν ήταν συνθήκες μεσαίων. Λοιπόν, 40-50 εκατομμύρια. Και δεν ξέρουμε αυτός ο κορονοϊός τι θα είχε αν δεν είχαν ληφθεί μετά. Προσπαθώ να πω λοιπόν ότι έχουμε ένα comeback του κράτους, μια επιστροφή δυναμική του κράτους. Όλοι στο κράτος στρέφονται. Όλοι. Επιχειρήσεις, η δημόσια υγεία. Βλέπουμε. Προβλήματα είχε το κράτος. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Και αντιπαραγωγικό ήταν σε πολλές εκφάνσεις του. Αναποτελεσματικό ήταν. Γραφειοκρατικό ήταν. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Και η κριτική αυτή είναι χρήσιμη και απαραίτητη και έχει βάση. Αυτό που προσπαθούσαν όμως να το συρρυκνώσουν σε βαθμό εξάλληψης από ορισμένους τομείς. Αποδεικνύεται ότι όχι απλώς ήταν λάθος, θα ήταν έγκλημα αν είχε γίνει. Και ο ελληνικός τρόπος, όπου είναι μικροϊδιοκτητικός τρόπος παραγωγής και που στηρίζεται στη μικρή επιχείρηση, έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Μου επιτρέπεις. Σε διακόπτω, αλλά καλά κάνεις. Και καλό είναι οι Έλληνες, οι πολίτες, σιγά σιγά να μαθαίνουν μερικά πράγματα πιο ανοιχτά, μιας και το θίξες. Θέλω να πω στους περισσότερους ότι η ΕΙΔΑΠ δεν πέρασε στο περίφημο ταμείο, σε αντίθεση με την Εταιρεία Ίδρυψης Θεσσαλονίκης, όχι για αυτό που φαντάζονται οι περισσότεροι. Δηλαδή ότι είναι δημόσιο αγαθό και έτσι σώθηκε.
Ξέρετε οι περισσότεροι γιατί σώθηκε ο Σταύρος, το ξέρει. Γιατί οι Αθηναίοι που προσέφυγαν μαζί με λογαριασμούς σε ΕΙΔΑΠ υποστήριξαν ότι η κοινοφελής αυτή η υπηρεσία είναι για λόγους δημόσιας υγείας. Αυτή είναι η απόφαση της ολομέλειας του ΣΤΕ. Για λόγους δημόσιας υγείας η ΕΙΔΑΠ δεν περνά στο ταμείο. Ενώ οι Θεσσαλονικείς που πήγαν πιο χαλαρά, επειδή είναι της Θεσσαλονίκης ο οργανισμός, τη χάσαν την υπόθεση. Να η κρισιμότητα ορισμένων πόρων. Έλα Σταύρο. Ναι, αυτό οφείλουμε να το πούμε. Θυμάσαι μια συζήτηση για το Βρετανικό Σύστημα Υγείας, που για να πας στο γιατρό πρέπει να δώσει, να σε εξετάσει πρωτοβάθμιος. Μάλιστα. Κάποιος δηλαδή για να σε παραπέψει συνέχεια. Που είναι ένα γραφειοκρατικό σύστημα που φαντάζει σωστό. Κοίτα πώς έχει καταλήξει και κοίτα πώς λειτουργεί το ελληνικό ευέλικτο σύστημα, που έχει το γιατρό της γειτονιάς. Δεν είναι σημασία αν είναι ο καλύτερος, αλλά πάντως ας πούμε έχει μια ευελιξία, μια ταχύτητα. Δημιουργεί δηλαδή τους όρους να λειτουργήσει το σύστημα. Και δεν είναι τυχαίο ότι λειτουργεί. Ότι ας πούμε αντέχει παρά τις προσπάθειες να το αποδομήσουν. Στην πραγματικότητα έτσι να το κατεδαφίσουν που έγιναν κατά καιρούς. Προσπαθώ να πω λοιπόν ότι αυτή η περιπέτεια, αυτή η δοκιμασία υποχρώνει κάθε λογικό άνθρωπο να αναστοχαστεί, να βάλει τις δικές του ιδεολειψίες, τις κυρίαρχες ιδεολειψίες, αυτά τα οποία θεωρούσαμε ας πούμε συμβατική σοφία, να τα βάλει απέναντι στα γεγονότα, να δει. Αυτό το κάνει κάθε λογικός άνθρωπος ο οποίος θέλει να κάνει τις διορθωτικές κινήσεις που επιβάλλονται. Είναι ένα μάθημα λοιπόν από κάθε άποψη. Και αυτό πρέπει να το δούμε και στο επίπεδο των προσώπων και στο επίπεδο των χωρών και στο επίπεδο των συλλογικών οργανισμών, οργανώσεων όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας πω ένα παράδειγμα. Μας είχαν πρίξει με τους ισοσχελισμένους προϋπολογισμούς ότι πρέπει να είναι συνταγματική επιταγή. Ότι πρέπει να είναι ο σιδερένιος κανόνας, ότι δεν μπορεί να είναι ανοιχτή οποιαδήποτε απόκληση. Για να δούμε ποια χώρα θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυτή τη δοκιμασία με ισοσχελισμένο προϋπολογισμό. Η Ιταλία, η κυβέρνηση Κόντε, που τσακωνόταν με την Ευρωζώνη 2-3 χρόνια τώρα. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, πέταξε τον προηγούμενο δικό της προϋπολογισμό στα σκουπίδια. Γιατί την ανάγκασαν οι συνθήκες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και ο Μητσοτάκης είχε νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις. Αναγκάζεται τα πράγματα να κάνει άλλα. Αυτό δεν έκαναν οι πουροι νεοφιλελεύθεροι τραπεζίτες το 2008 της Wall Street. Πού πήγανε? Στο αμερικανικό κράτος για να τους σώσει. Τα θυμόμαστε. Υπάρχουν και σχετικά κινηματογραφικά φιλμ που έχουν γίνει. Λοιπόν, προσπαθώ λοιπόν να πω ότι σε τέτοιες δοκιμασίες, και οι δοκιμασίες αυτές δεν είναι, πώς να το πω, κάτι το οποίο δεν θα συμβεί. Συμβαίνει, το βλέπουμε. Δεν συμβαίνει συχνά. Μπορεί να είναι μια φυσική καταστροφή, μπορεί να είναι μια επιδημία, μπορεί να είναι και άλλα πράγματα. Επηρεάζει τα πράγματα, επηρεάζει την επιβίωση των ανθρώπων. Έτσι. Λοιπόν, κατά συνέπεια, χρειάζεται να γίνουμε πιο σοφή από αυτό σε όλα τα επίπεδα. Θέλω να πω κάτι το οποίο νομίζω θα το καταλάβουν όλοι όσοι μας ακούνε. Εγώ έχω περάσει τα 60, λοιπόν ανήκω στη γενιά, 67 είμαι για την ακρίβεια, ανήκω στη γενιά που έζησε μία περίοδο ειρήνης και ευημερίας με όλα τα προβλήματα. Έτσι. Και αυτό δεν ήταν στην Ελλάδα, ήταν γενικότερα. Λοιπόν, θεωρήσαμε ότι αυτό είναι ο κανόνας. Αν δει λίγο πιο πίσω κανείς στην ιστορία της ανθρωπότητας, θα δει ότι είναι γεμάτη από προβλήματα. Πολέμους, επιδημίες, μια σειρά από ζητήματα τα οποία απειλούσαν τους ανθρώπους. Εμείς λοιπόν θεωρήσαμε ότι αυτό που είναι, που ζήσαμε, ήταν ο κανόνας. Ότι αυτά τα έχουμε αφήσει οριστικά πίσω. Δεν είναι έτσι. Μου θυμίζει λοιπόν ένα ανέκδοτο που ορισμένοι μπορεί να το ξέρουν. Πάει κάποιος στον Άγιο Πέτρο,
Λοιπόν, και του λέει, παιδί μου, εσύ δεν έχεις πολλές αμαρτίες, αλλά εντάξει, δεν είσαι και για τον παράδεισο. Επειδή είσαι στη μέση, μπορεί να διαλέξεις. Να διαλέξω, λέει, Άγιε μου. Ναι, ναι, λέει, διάλεξε, η κόλαση παράδεισο. Λέει, πώς να διαλέξω, δεν ξέρω πώς είναι. Α, τι πάω, σε πάω να δεις. Άνοιγε την πόρτα, εδώ είναι ο παράδεισος, βλέπει ηρεμία, τα πάντα, ησυχία, μια γαλήνη, περπατούσαν κάποιοι. Καλά είναι, ρε παιδί, δεν λέω, λέει, αλλά πολύ νεκρά ύλα είναι. Θα δεις και την κόλαση, λέει. Πάει, ας πούμε, βλέπει να πούμε τους ανθρώπους στα καζάνια, οι οποίοι χορεύανε, τραγουδάγανε, παίζανε, καριεντίζονταν. Λέει, παιδί μου, λέει, εδώ πέρα να πούμε στα καζάνια μέσα είναι, αλλά πολύ ζωή. Κοίτα, κοίτα τους ανθρώπους, ας πούμε, με κέφι. Διάλεξε, του λέει, αλλά να ξέρεις ότι διαλέξεις είναι οριστικό. Κόλαση, λέει. Εντάξει, είσαι σίγουρος? Ναι, ναι, κόλαση, λέει. Πάρτε τον, λέει, για εδώ είναι αυτός. Οπότε και εκεί που έλεγε για εδώ είναι, ακούγεται μια φωνή, παιδιά, το διάλειμμα τελείωσε, τα κεφάλια μέσα. Λοιπόν, είμαστε κάπως έτσι. Είμαστε κάπως έτσι. Πρέπει να το καταλάβουμε. Διάλειμμα μάλλον ήταν. Διάλειμμα. Ας ελπίσουμε ότι θα επανέλθουμε στο διάλειμμα, αλλά δεν είχαμε καμία εγγύηση από πουθενά ότι δεν θα έχουμε ούτε επιδημίες, ούτε πολέμους, ούτε τα σχετικά. Γι' αυτό ας γίνουμε πιο σοφοί από αυτό που μας συμβαίνει. Σταύρος Λιγερός, θέλω να τον ευχαριστήσω. Πώς θα καταφέρει. Εντάξει, σήμερα, καλό, χρειάζεται και αυτό. Σ' ακούει πολύ περισσότερος κόσμος πια μέσα στα σπίτια, πρέπει να σου πω. Και καλό ήταν που μας έκλεισες και με αυτόν τον τρόπο για να μας πεις τελικώς ότι αυτό το πέρασμα από εδώ είναι πεπερασμένο. Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Και η αξία είναι σε άλλα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Να είστε καλά. Καλή σου ημέρα. Φιλιά στην Κρήτη. Και ας ελπίσουμε να μπορούμε να την επισκεφτούμε. Ελπίζω και εγώ πολύ γρήγορα να γίνει αυτό. Καλημέρα σου. Σταύρος Λιγερός, SL Press.